Σε αχαρτογράφητα νερά κινούνται αυτό το καλοκαίρι και οι ξενοδόχοι του Ρεθύμνου, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη με την αβεβαιότητα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω COVID-19, προκειμένου να καταφέρουν να ανοίξουν τυπικά από τις 15 Ιουνίου και ουσιαστικά από την 1η Ιουλίου και έπειτα τις μονάδες τους. Στη Γενική Συνέλευση του κλάδου που έγινε χθες το απόγευμα, οι ειδικοί ενημέρωσαν λεπτομερώς τους ξενοδόχους για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε χρόνο ρεκόρ, ώστε να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία των μονάδων τους, αλλά και για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό το παίρνουν τα μεν ξενοδοχεία από το Ξενιακό Επιμελητήριο, υποβάλλοντας ένα αίτημα και κάποιες διατυπώσεις, κάποια δικαιολογητικά. Ένα στάδιο είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων, το οποίο η περιφέρεια σήμερα ανοίγει από ό,τι μάθαμε η πλατφόρμα. Και όσον αφορά τα καταλήμματα, τα λοιπά εγκιαζόμενα δωμάτια, οι κατοικίες και κατασκηνώσεις, οι κατοικίες μάλλον όχι οι κατασκηνώσεις και τα δωμάτια, θα μπαίνουν στο site του Υπουργείου Τουρισμού για να λαμβάνουν από εκεί το σήμα υγείας. Οι ξενοδόχοι έχουν ένα στοίχημα, να εφαρμόσουν τα μέτρα προστασίας και τους υγειονομικούς κανόνες, να γνωρίζουν και να το καταλαβαίνουν για ποιο λόγο. Γιατί εάν δεν το καταλάβουν, τότε τυπικά θα κάνουν λάθη. Γιατί όλα αυτά θα μείνουν. Από την άλλη, εμείς σαν Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχουμε την επισκέπτρια υγείας που πηγαίνει για τη διαχείριση των λοιμόξεων και έχουμε και τους κοινωνικούς συμβούλους για την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Είμαστε σύμβουλοι και κάθε μέρα κοντά τους. Και ενώ οι ξενοδόχοι από τη μία εκφράζουν προβληματισμούς ως προς την εφαρμογή των πρωτοκόλλων στην πράξη, από την άλλη προσπαθούν ακόμα να διαχειριστούν τις απώλειες που καταγράφονται στις κρατήσεις, καθώς και τις νέες κρατήσεις που μέχρι στιγμής είναι της τάξης του 30 έως 50%. Οι κρατήσεις που λίγο ή πολύ υπάρχουν και που έχουν προμπεί από την περίοδο των προπολήσεων, δηλαδή το Γενάρη και το Φλεβάρι, είναι της τάξης του 30 με 40%, στην καλύτερη περίπτωση 50%. Και μιλάω για την περίοδο από 1η Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου, μέσο όρο, με καλύτερους τους μήνες αυτή τη στιγμή, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αυτό μένει αυτή τη στιγμή, το να ξεκαθαριστεί και η διάθεση των πελατών. Γιατί αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν όλα τα άλλα και μένει μόνο αυτό τώρα να ξεκαθαριστεί. Δηλαδή, αν ο κόσμος πραγματικά και ο κόσμος, οι πελάτες που μας ενδιαφέρουν, αν είναι διατεθειμένοι να κάνουν διακοπές φέτο ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, οι πρώτες εβδομάδες από το άνοιγμα των ξενοδοχείων θεωρούνται κρίσιμες από τους επιχειρηματίες του κλάδου, καθώς μόνο τότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει κάπως το θολό τοπίο που επικρατεί σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό τα μηνύματα που θα στείλουν για το κατά πόσον έχουν περάσει καλά και το πόσο αισθάνονται ασφαλείς, για το πόσο τα μέτρα όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις διακοπές τους, αλλά μόνο τους κάνουν να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Και επίσης θα είναι πολύ σημαντικές οι πρώτες εβδομάδες που θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία για το πώς θα διαφημίσουν οι ίδιοι οι πελάτες, πώς θα διαφημίσουν το προϊόν και πώς αυτοί οι ίδιοι πελάτες θα φέρουν τους επόμενους πελάτες, πολύ περισσότερους ελπίζουμε. Αυτό πάντως που θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό είναι πως αν ένα ξενοδοχείο δεν πληρεί τα υγειονομικά κριτήρια για να λειτουργήσει, τότε το πρόστιμο κυμαίνεται από 500 έως 5.000 ευρώ, ενώ απειλείται και με αναστολή λειτουργίας για 90 ημέρες.